Κύριε και όσο ο Κύριος απομακρυνόταν από αυτήν για να προετοιμάσει την πίστη της, τόσο αυτή η πονεμένη μάνα έτρεχε πίσω του φωνάζοντας ασταμάτητα. Κάποια στιγμή μάλιστα έτρεξε και με ευλάμπια έπεσε στα πόδια του Κυρίου και παρέμεινε εκεί παρακαλώντας θερμά, χωρίς να απογοητεύεται από τα αποκαρδιοκτικά του λόγια. Και τότε, καθώς πονερώθηκε η μεγάλη αρετή της, ο Κύριος έπλεξε δόμιο μοναδικό. «Ο γίνε μεγάλη σου η πίστη», είπε, «ας γίνει αυτό που θέλεις». Γιατί ο Θεός επιτρέπει δοκιμασίες στη ζωή μας και πώς εμείς πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε. Γιατί λοιπόν ο Θεός επιτρέπει δοκιμασίες στη ζωή μας, θλίψεις, αρρώστιες, προβλήματα, πόνους, ανεξιχνίαστες και ακατάληπτες είναι οι βουλές του Θεού. Πάντως ο Θεός δεν επιτρέπει καμιά δοκιμασία χωρίς κάποιο ανώτερο πνευματικό λόγο. Δίνει στον καθένα μας ένα σταυρό, όχι για να μας βασανίσει, αλλά για το αιώνιο συμφέρον μας. Μας παιδαγωγήσαν καλός Πατέρας από αγάπη, για να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε κοντά Του, να συνδεθούμε περισσότερο μαζί Του, για να μας γλιτώσει ακόμη από κάποιο κίνδυνο ή πάθος, για να μας καλλιεργήσει πνευματικά και να μας οδηγήσει στον ουρανό. Δια πολλών θλίψεων δημάσεις έρθει εις την Βασιλεία του Θεού. Χωρίς δοκιμασίες, πόνου, αρρώστιες οι άνθρωποι δεν θα πλησιάζαμε τον Θεό, αλλά θα γινόμαστε θηρία. Ενώ οι δοκιμασίες μας εξαγνιάζουν, είναι η αντιβίωση που δίνει ο Θεός στις αρρώστιες της ψυχής μας, ο οποίος επειδή ξέρει την πνευματική μας κατάσταση επιτρέπει δοκιμασίες ανάλογες με βαθμό της ασθένειας και της αντοχής μας. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις τις οποίες ο Θεός επιτρέπει δοκιμασίες σε ανθρώπους εκλεκτούς πνευματικούς για να στεφανώσει την αρετή τους. Ως δώρο αγαπά Κύριος παιδεύει, μας τη γη δε πάντα Υιόν, όν παραδέχεται, επιτρέπει ακόμα και να αυξάνονται οι θλίψεις στη ζωή του εκλεκτού, για να αυξάνει και η αρετή του, για να μάθει να αγωνίζεται εντονότερα, να δίνει καθημερινά εξετάσεις στο πανεπιστήμιο της υπομονής, της αγάπης, του πόνου και της θλίψεως. Είναι βέβαια πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε το φοβερό αυτό μυστήριο της αγάπης του Θεού, ιδιαιτέρως όταν έρθουν οι δοκιμασίες και η δική μας ζωή. Πώς λοιπόν θα πρέπει να αντιπελπίζουμε τις δοκιμασίες που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας? Το πρώτο θα πρέπει να καταλάβουμε καλά είναι πως οι δοκιμασίες είναι δώρο της αγάπης του Θεού, επίσκεψη του Θεού στη ζωή μας. Η θλίψη, η υπομονή κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα. Εάν έτσι δούμε τα πράγματα, τότε θα αντιμετωπίζουμε την κάθε δοκιμασία, όσο σκληρή και μακροχρόνια κι αν είναι, με υπομονή και αισιοδοξία, χωρίς λογισμούς, χωρίς να χάνουμε την ελπίδα μας, αλλά με ειρήνη και ταπείνωση γνήσια. Να λέμε από την καρδιά μας, τέτοιος που είμαι, μου αξίζουν πολύ χειρότερα. Ακόμη όταν συνειδητοποιήσουμε ότι από τον πόνο αποκτούμε θησαυρό αιώνιο, δεν θα αγωγίζουμε, αλλά θα δοξολογούμε τον Θεό. Θα κατανοούμε πως όσο περισσότερο υποφέρουμε σε αυτή τη ζωή, τόσο καλύτερα προετοιμαζόμαστε για την άλλη. Αυτή η ελπίδα της ουρανίου χειρονομίας μας θα δίνει δύναμη και την παρηγοριά να αντέχουμε τους πόνους των δοκιμασιών μας. Επίσης θα μας βοηθήσει πολύ να βλέπουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασίες των άλλων, να αισθανόμαστε ότι εμείς παίρνουμε πολύ μικρότερες και να δοξάζουμε τον Θεό. Δόξα τον Θεό, εγώ έχω την υγεία μου. Άλλοι γύρω μου είναι κατάκητοι,
Εγώ υποφέρω λίγο, άλλος μια ολόκληρη ζωή. Να αντιμετωπίζουμε τέλος την κάθε δοκιμασία με προσευχή, θερμή, με επιμονή. Να ζητούμε το έλεος του Θεού χωρίς να κουραζόμαστε, να αντιδρούμε ή να απελπιζόμαστε, αλλά να χτυπούμε την πόρτα του Θείου Ελέου διαρκώς μέχρι να λάβουμε απάντηση. Αδελφοί, δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το σχέδιο του Θεού στη ζωή μας, γιατί πόσο ακόμη η αγάπη Του θα επιτρέπει δοκιμασίες σε μας, αν προσθέσει και άλλες, ή αν θα δώσει τέλος τον πόνο μας. Το σίγουρο πάντως είναι πως μαζί με το Θεό η ζωή μας είναι υπέροχη μέσα στις καρές και τις βλήπες, τις ευλογίες ή τις δοκιμασίες. Ας εμπιστευτούμε λοιπόν τη ζωή μας στα χέρια του Θεού, να την κατευθύνει όπως η αγάπη Του ξέρει καλύτερα για μας και ας ειρηνεύουμε όλοι στη ζωή μας. Με τα πόδια του Θεού.